Οι Ελληνίδες κατακτούν πλέον και την ναυτιλία. Ο χώρος που μέχρι πρότινος θεωρεί το ανδροκρατούμενος δέχεται πλέον γυναικεία εισβολή με όλο και περισσότερα στελέχη γένους θηλυκού σε κέρυες θέσεις τόσο σε εμπορικά πλοία, αλλά όχι μόνο στα εμπορικά. Από μικρή που ήμουν, μ' άρεσε να ταξιδεύω. Την εποχή τη δικιά μου, εποχή 87-90, μπαίναν μόνο 10 γυναίκες σε όλα τα επαγγέλματα, δηλαδή μηχανικοί, ασυρματίστριες και πλοίαρχοι. Τώρα έχει αλλάξει η ποσόστοση αυτή. Μπαίνουν ίσοι άντρες, ίσες γυναίκες στη σχολή. Γυναίκες που υπηρετούν την ελληνική ναυτιλία από θέσεις αιχμής. Ο παλαιποτέ ανδροκρατούμενος κόσμος της θάλασσας τα τελευταία χρόνια δέχεται δυναμική έφοδο από το γυναικείο φύλο. Όταν το είπα στη μαμά μου θα γίνω ναυτικός, έπαθε ένα ψηλό σοκ. Αλλά νομίζω είναι πολύ περήφανη για μένα. Όπως είμαι πολύ και περήφανη και εγώ για αυτήν που μ' άφησε να το κάνω. Πάμε! Μένουμε στο Γαλαξίδι, στην Ιταία, έχουμε βάρκα. Ο πατέρας μου ήταν πάντα στη θάλασσα, από μωρά μας είχε στη θάλασσα. Και μας έκανε να αγαπήσουμε τη θάλασσα. Δεν μπορώ να σκεφτώ να έκανα κάτι άλλο. Εγώ δεν μπορώ να δουλέψω, δηλαδή σε γραφείο δεν. Οι τέσσερις τύχοι δεν μου κάνουν. Η γυναικεία απασχόληση στον χώρο της ναυτιλίας έχει αυξηθεί κατά περίπου 7% τα τελευταία 5 χρόνια. 8 στις 10 γυναίκες ναυτικούς είναι κάτω των 45 ετών και επιλέγουν κυρίως θέσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό. Καταρχήν έχει αλλάξει η νοοτροπία, έχει αλλάξει η συμπεριφορά. Έχει φύγει το ανδροκρατούμενο πλέον. Δεν υπάρχει ανδροκρατούμενο. Και μια γυναίκα πλέον είναι, τα καταφέρνει. Ακριβώς όπως εκείνος άντρας και μπορεί και παραπάνω γιατί προσπαθεί παραπάνω για να δείξει την αξία της. Για μένα είναι πιο όμορφο η γυναίκα να είναι στο τουριστικό κομμάτι, στην ακτοπλοεία. Είναι και πιο εύκολο για αυτήν. Οι δυσκολίες και οι απαιτήσεις βέβαια του επαγγέλματος παραμένουν υψηλές. Στα ποντοπόρα πλοία, ακόμα και στα κουραζιερόπλοια, δεν βλέπεις εύκολα τους δικούς σου γιατί λείπεις 4, 5, 6 μήνες. Σαν γυναίκα, αν με ρωτάς, ναι, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις οικογένεια και να είσαι και ναυτικός. Εκτός αν είσαι σε κάτι το οποίο γυρνάς κάθε μέρα σπίτι σου, και αυτό όμως είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο να είσαι με 15 άντρες, με 20 άντρες και να είσαι μόνη σου. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Υψηλές όμως είναι και οι αμοιβές. Τα χρήματα, κοίταξε να δεις, είναι ανάλογα τι ειδικότητα έχεις. Ένα καπετάνιο, α πούμε, μπορεί να παίρνει από 6.000 μέχρι 15, μέχρι 18. Αυτή τη στιγμή έχουμε 1.610 Ελληνίδες ναυτικούς, ενώ σε παγκόσμια κλίμακα το ποσοστό που αναλογεί στην γυναική ναυτική απασχόληση ανέρχεται στο 2%, στην Ελλάδα εμφανίζεται ήδη να είναι στο 6,7%. Η επαγγελματική αποκατάσταση, οι καλές αμοιβές και η προοπτική για μια λαμπρή καριέρα αποτελούν πόλο έλξης για όλο και περισσότερες γυναίκες που μπαίνουν στον κλάδο τα τελευταία χρόνια.